σε μια αναμέτρηση λεπτομεριών, σε μια αναμέτρηση την οποία αγωνιζόσασταν ο Ροσφαιριστή παραπάνω για περίπου 80 λεπτά. Καταφέρατε να διαχειριστείτε τελικώς εν τέλει καλύτερα εσείς την αναμέτρηση, σε μια αναμέτρηση λεπτομεριών όπως φάνηκε, και με μια στιγμή ουσιαστικά να κατακτήσετε τον τίτλο του κυπελούχου Δωδεκανήσου. Εντάξει, συνήθως σε τελικούς και σε μονά παιχνίδια οι αποβολές αρκετές φορές δημιουργούν ένα έξτρα κίνητρο στην ομάδα που έχει παίκτη λιγότερο στο να δώσει παραπάνω πράγματα στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι ένα παιχνίδι με λιγοστές φάσεις. Βρήκαμε τη στιγμή μας προς το τέλος του παιχνιδιού, καταφέραμε και σκοράραμε. Από εκεί πέρα, όπως έχω πει και στα λόγια, τελική είναι για να κερδίζονται. Τα υπόλοιπα λίγα σημασία έχουν στα τακτικά κομμάτια. Αυτό που μένει είναι το ποιος είναι ο νικητής στο τέλος της ημέρας. Πολλά συγχαρητήρια για την αγωνιστικότητα και το ήθος των παιδιών της ομάδας του Ιάννησου. Τους εύχομαι να έχουν υγεία. Και από εκεί και πέρα, στους δικούς μου παίκτες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά που μας δώσατε σήμερα. Coach, έκανες αρκετές εσωτερικές αλλαγές στο τελευταίο διάστημα της αναμέτρησης. Ήταν αυτό το κλειδί και το κάτι παραπάνω? Ήταν ότι ενδεχομένως το πιστέψατε λίγο παραπάνω στο τέλος? Ποιο ήταν το κλειδί της επικράτησης εν τέλει? Εντάξει, προσπαθήσαμε, έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι, αναγκαστικά εμείς ήμασταν η ομάδα που έπρεπε να διασπάσει το μάτι. Ο αντίπαλος ήταν πολύ καλά οργανωμένος ανασταλτικά. Εμείς δεν βρίσκαμε χώρους και δεν είχαμε και ηρεμία στο παιχνίδι μας ώστε να διασπάσουμε σωστά. Γι' αυτό προσπαθούσαμε με αλλαγές προσώπων να βρούμε μια λύση. Καταφέραμε και βρήκαμε μια στατική. Πολλά συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.